και ένα εκ των μεγάλων μνηστηρίων τα οποία μας εχάρισε ο Θεός είναι η μετάνοια. Εγεύθεις ποτέ τη μετάνοια, αδερφέ μου? Εγεύθεις ποτέ αυτό το μυστήριο το οποίο μόλις τελειώσεις εκείνα τα οποία είπες στον Χριστό, που τα ξεύρει ο Χριστός, διότι είναι παντογνώστας? Ενθυμίσαι τι έφυγε από πάνω σου μόλις εγεύθεις το μυστήριο αυτό της μετανοίας. Είναι αυτό το φορτίο το αβάσταχτο, το οποίο λέγει ο Θεός ότι κανείς πάνω στον κόσμο, λέγει, δεν μπορεί να το σηκώσει, μη μόνον εγώ. Δεύτε, λέγει, προς με πάντα σηκωπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Η αμαρτία κουράζει τον άνθρωπο και φορτώνει την ψυχή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τονίζει ότι είστε κουρασμένοι, λέγει. Και σήμερα ο κουρασμένος άνθρωπος κατήντησε να έχει και ένα ψυχίατρο κοντά του. Κατήντησε να έχει και έναν νευρολόγο κοντά του και νομίζει ότι αυτοί θα τον ανακουφίσουν. Δεν σε ανακουφίζουν. Όσον και αν πίνεις τα φάρμακα που σου δίδουν, χειρότερα γίνεσαι, ελαφρότερος δεν γίνεσαι. Διότι είπε ο Θεός ότι εγώ μόνο μπορώ να σε ξεκουράσω, λέγει. Έλα, δώσ' μου αυτές τις αμαρτίες που έχεις και θα σου δώσω ότι ξεκούρασαι εγώ. Και εσύ ποτέ δεν κλείνεις την κεφαλή, δεν κύπτεις τον αυχένα, δεν ταπεινώνεσαι. Τι θα πάω να πω στον παπά, ηρωνευόμενος, τι θα του πω? Αν σου έστελνε ο Θεός έναν άγγελο, αδερφέ μου, δεν θα μπορούσε να τον αντικρίσεις. Ούτε θα άνοιγες το στόμα σου να του πεις τίποτε. Πλην όμως σου έστειλε έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ ο άνθρωπος, που είστε και οι δύο στο ίδιο καζάνι και καίγεστε, να πας να του πεις αυτά που σε απασχολούν, που βαραίνουν την ψυχή, που πιέζουν την ψυχή, που συντρίβουν την ψυχή, που σε κάνουν να μην ησυχάζει και να θέλεις να εκτονώνεσαι πάνω στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου και στους γειτόνους και τους συνανθρώπους σου και να βλασφημείς τους δρόμους και να πηγαίνεις και να μην ησυχάζεις, να τρέχεις. Που τρέχεις, άνθρωπε, που θέλεις να πας? Ένα μέτρο γη σου ανήκει. Τόση βιασύνη που την έχεις? Αδερφοί μου, το αίμα του Χριστού καθαριεί τη συνείδηση ημών από νεκρών έργων.